Όσους και όσες, η παράταξη Ηράκλειο Ανθρώπινη Πόλη ήταν επιλογή εμπιστοσύνης. Θα ξεκινήσουμε μία αντέσβευση. Δεν θα απογοητεύσουμε κανένα και καμία. Θέλουμε να κάνουμε το Ηράκλειο μια πόλη που να αξίζει πραγματικά να ζεις. Να το πάμε μπροστά. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την πολύ μεγάλη αγάπη σας. Σας ευχαριστώ. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους 88 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Προχθές που τους συνάντησα, δεσμεύτηκα απέναντί τους ότι μαζί σχεδιάζουμε και θα υλοποιήσουμε όσα σχεδιάζουμε κατά μέρος της πόλης. Μαζί και τους 88. Από τον πρώτο αλφαβητικά μέχρι τον τελευταίο. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες μου, στις κυρίες και τους κυρίους που στήριξαν την προσπάθεια. Και σε όσους πίστεψαν και αλίμονο, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο, στον Παράλαβο, θέλω να πω και να ευχαριστώ σε αυτούς που δεν ψήφισαν. Γιατί είχαν μια άλλη επιλογή. Αλλά θα πρέπει να στείλω ένα μήνυμα και να πω ότι αφού έχουμε μια μέρα ξεκούραση τη Δευτέρα, την Τρίτη, ο Δήμαρχος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι εργαζόμενοι του Δήμου, οι συνεργάτες μου, θα είναι για όλους. Είτε μας ψήφισαν, είτε δεν μας ψήφισαν. Μήνυμα και από αυτούς τους ανθρώπους που δεν μας στήριξαν το πήραμε. Και το πήραμε γιατί είμαστε οι άλλοι που περπατάμε στη γειτονιά. Είμαστε δίπλα τους και δίπλα σας. Δεν διοικούμε το Δήμο από το γραφείο, ούτε το διοικούμε από άλλα γραφεία όπως είπαμε προχθές την Παρασκευή. Εδώ δώσαμε ένα λόγο τιμής, μια υπόσχεση, ότι θα δουλέψουμε για την πόλη. Θέλω επίσης να πω ότι αυτές οι εκλογές βγήκαν από εκλογικούς αντιπροσώπους, από επόπτες, από ανθρώπους που ήταν ανιδιοτελείς, εθελοντές, αμφίλιες. Οι οποίοι πίστευαν σε εμάς. Ακριβώς γιατί αυτή η σχέση μεταξύ μας ήταν μια σχέση ανθρώπινη, είναι μια σχέση ανθρώπινη. Δεν είναι μια σχέση που εκφορεύεται από άλλους λόγους ή σκοπιμότητες. Νομίζω και θα κλείσω με αυτό. Θα δουλέψουμε για το Ηράκλειο όλοι. Οι συνεργάτες μου και εγώ. Οι δημοτικοί σύμβουλοι, η δημοτική ομάδα, οι υποψήφοι, οι άνθρωποι στο γραφείο μου. Θα δουλέψουμε για να κάνουμε το Ηράκλειο καλύτερο. Πιστέψτε με, έχουμε και διάθεση και όρεξη και αξιοπιστιακό συνεργό. Και όπως λέω πολλές φορές, να μην φοβόσαστε. Όσο τρεπόμαστε και κοκκινίζουμε, να ξέρετε πως θα δούμε και να καλύτερη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ένα συγγνώμη αν πολλές φορές στους συνεργάτες στο γραφείο ήμουν ιδιαίτερα απαιτητικός. Για να του ζητήσω συγγνώμη επίση, γιατί πολλέ φορέ ήμουν ζούσα περισσότερα από αυτό που έπρεπε. Αλλά να ξέρουν ότι του αγαπώ. Να μιλάω καλό μισό. Ότι είμαι μαζί του και μαζί θα κάνουμε τα πράγματα ακόμη καλύτερα. Σα ευχαριστώ πολύ.